Να αφήσω τον Πάπα Χρήστο μου να περιμένει. Θες να του πεις και εσύ ένα γεια? Εννοείται. Πριν φύγεις, περίμενα να του πεις και εσύ ένα γεια. Ένα καλημέρα, Πάπα Χρήστο μου. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, Κυριάκο. Καλημέρα. Καλημέρα, πάτε. Καλημέρα σας. Σας χάρηκα πολύ. Κάναμε... Σας χάρηκα και σας ευχόλαψα. Κάναμε τη γυμναστικούλα μας, γιατί χρειάζεται γυμναστική, έτσι. Δεν είναι, στη ζωή δεν μας. Είναι τυχαίο που οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε «Νους υγιής εν σώματι υγιή». Σωστό. Ακριβώς. Δεν μπορεί να είναι το μυαλό μας σε υγεία, αν δεν είναι το σώμα σε υγεία. Πάντερ, σας περιμένω να γυμναστούμε μαζί, Αυτό, Υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα, οπότε... Εντάξει. Πάμε. Και με σήματα πάω. Δέχομαι. Εντάξει, θα το επιτρέψω, θα το επιτρέψω. Λοιπόν, Παπαχρήστο μου, να αποδεσμεύσω τον Κυριάκο μας. Κυριάκο μου, σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά. Θα δω μια άλλη εβδομάδα. Ναι, να σε καλά. Λοιπόν, για πείτε αυτό μου. Αυτό που πρέπει να κρατήσει πρώτος κάποιος από την γυμναστική σας και από τον Κυριάκο, είναι το χαμόγελο και η χαρά με την οποία κάνω την γυμναστική. Αυτό ακριβώς, αυτό. Γιατί κάθε τι που κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε με χαρά. Πρέπει να βγαίνει από την καρδιά μας, έτσι δεν είναι? Να χαιρόμαστε τη στιγμή. Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, έχουμε την υγεία μας. Βέβαια, άμα δεν βγαίνει με χαρά, τότε εντάξει, γίνεται πρόβλημα. ακριβώς. Γίνεται πρόβλημα. Δυσκολεύτηκα λίγο, Παπαχρήστο μου, γιατί έχω καιρό να γυμναστώ και με δυσκολεύει λίγο ο Κυριάκος, αλλά ξέρω ότι είναι για το καλό μου. Έτσι πρέπει να γίνεται. Η γυμναστική πρέπει να έχει ζόρι για να πιάνει. Όπως και η πνευματική μας άσκηση πρέπει να έχει ζόρι. Άμα την κάνουμε αραχτή και εντάξει, απλά φιλοσοφούμε και βλέπουμε το ταβάνι, εντάξει, δεν κερδίζουμε τίποτα. Ή κερδίζουμε λίγο. Παπαχρήστο μου, πες μου τα νέα σου, τι κάνεις, είσαι καλά, είσαι Είμαστε καλά. Καλά. Σήμερα βρέχει εδώ, βρέχει πολύ, είναι ωραία, πήγαμε στο φθινόπωρο, απολαύσουμε το φθινόπωρο. Δεν είναι ακόμα χειμώνας στο φθινόπωρο, μην φοβηθούμε, ο χειμώνας έχει 3 μήνες περίπου να πει, αλλά ο άνθρωπος πρέπει να απολαμβάνει όλες τις εποχές. Έτσι. Βρέχει και να χαίρεται, έχει ήλιο και να χαίρεται. Έχει χιόνι, πρέπει και να χαίρεται. Ακριβώς αυτό. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι έχουμε βροχές, ότι έχουμε κρύο. Ακόμη εμείς έχουμε καλοκαίρι. Παπαχρήστο μου, 30-32 βαθμούς ακόμη. Ωραία, τότε να έρθω Κύπρο να κάνουμε μπάνιο. Όποτε θέλετε. Να έρθω Κύπρο να κάνουμε μπάνιο. Είσαι το καλό. Δεν γίνεται, ναι. Εγώ σας περιμένω με μεγάλη μου χαρά. Μου λείψατε όμως, γιατί μία εβδομάδα πήγαμε πίσω τώρα. Ναι! Έχω 15 μέρες. Ναι, την προηγούμενη. Έχω 15 μέρες το ταμπού. Ήταν αργία την προηγούμενη Παρασκευή, 1η Οκτωβρίου, όπου γιορτάζαμε την ανεξαρτησία της Κύπρου μας και δεν κάναμε εκπομπή. Επομένως, έχουμε 2 εβδομάδες να τα πούμε. 2 εβδομάδες, Παπαχρήστο μου. Και αφήσαμε ένα θέμα στη μέση. Ήταν για το φόβο των παιδιών μας, είπαμε τι είναι ο φόβος, είπαμε γιατί είναι ο φόβος. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε πώς φεύγει ο φόβος. Ακριβώς. Τι είναι αυτό. Γιατί νομίζω ότι αν τα παιδιά μας τα μάθουν να φοβούνται, χάνουν κομμάτια από τη ζωή τους. Δεν κάνουν όνειρα, δεν γεμίζουν ελπίδα. Γι' αυτό και πρέπει, θέλει πολύ προσοχή. Και πολλές φορές τα παιδιά μας φοβούνται, το είπαμε και στην προηγούμενη φορά, γιατί εμείς τα μάθαμε να φοβούνται, γιατί συνεχώς ακούνε πράγματα τα οποία κρύβουν απελπισία, κρύβουν απογοήτευση, κρύβουν μέσα φόβο δικό μας. Ας αφήσουμε λοιπόν τα παιδιά μας ελεύθερα και ας τα μάθουμε ότι και οι αποτυχίες και τα δύσκολα και τα ανάποδα που έρχονται στη ζωή έχουν και αυτά τη σημασία τους, για κάποιο λόγο γίνονται. Και ας μάθουμε τα παιδιά μας να γίνουν εξισώσει ζωή. Και αυτό θα το μάθουμε εμείς. Και είπαμε πρωτίστως ότι χρειάζεται στα παιδιά μας να έχουν αυτοπεποίθηση, μωρέ, πόσο με πονάει να ακούω και να βλέπω παιδιά μαζεμένα.
να έρχονται να σου μιλήσουν και να φοβούνται. Και λέω, στον παπά Χριστό, μωρέ, φοβάστε να μιλήσει. Είναι δυνατόν να φοβάται, να φοβάται κάποιος να μιλήσει στον παπά Χριστό που είναι έξω καρδιά, τρελή χαρά. Και όμως βλέπεις σε μια γωνιά, δεν έχω τίποτα να σας πω. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις, μωρέ. Έβλεπα παιδιά στο σχολείο πόσο τα καταστρέφανε κάποιοι συνάδελφοι καθηγητές με το να μην το επιτρέπουν να μιλάει, να μην το επιτρέπουν να λέει μάθημα, με το να μην, να το θεωρούν ότι είναι ο χειρότερος μαθητής. Ωραία λοιπόν, χειρότερος μαθητής, χειρότερος γιος ή χειρότερη κόρη, χειρότερος φίλος, χειρότερος εραστής ή αγαπημένη. Ωραία, καλά το πάμε λοιπόν. Και αυτό το παιδί με σε περιβάλλον μεγαλώνει. Να δίνουμε λοιπόν αξία στα παιδιά μου και αν τους δίνουμε αξία, μην βιαζόμαστε, μην τα ξέρουμε εμείς όλα. Το παιδί πρέπει να το κάνουμε έτσι που σιγά σιγά να δείχνει ότι ξέρει να μάθει. Στην κουζίνα, στις δουλειές, στα τεχνικά πράγματα. Πιάνε ένα παιδάκι καταβίδι και αρκεί τη φωνάζει μωμά. Μην το περάζει, θα το χαλάσει. Και το παιδί είναι 15 χρονών. Είναι δυνατόν. Εγώ τι κάνω πολλές φορές εδώ που έρχονται. Τι κάνω. Συζητάω μαζί τους και τους βάζω να καταλάβουν αν κάνω δουλειές. Έρχονται παιδιά και θα κάνω φίλους μου να κάνω δουλειές. Θα σας πω κάτι που δεν θα το πιστέψετε κανένα. Όταν ξεκίνησα τα συσίτια που έχω, τα ξεκίνησα με τους μαθητές μου και μαγείρευαν μαθητές και μαθήτριες. Ξέρανε γκρουπάκια κάθε Σαββατοκύριακο κι άλλο γκρουπάκι. Ναι. Μέσα από το σχολείο, δηλαδή αποφασίζανε και λέγανε αυτό το Σαββατοκύριακο θα μαγειρέψουμε εμείς. Και σκέφτονταν τι θα μαγειρέψουμε, τι ξέρουμε, τι κάνουμε, τι αυτό, τι εκείνο, τι το ένα, τι το άλλο. Και φτάνανε παιδιά, τα οποία ήταν πρώτη και δευτέρα λυκείου, να μαγειρεύουνε 600 και 700 μερίδες τη φορά. Αλήθεια. Και μου έρχεται κάποια στιγμή να βλέπεις εκεί κοτόπουλο με μουστάρδες, σως, ιστορίες, το ένα το άλλο, που δεν τα πει, δεν τα πίστευε κανένα. Και μου έρχεται μια μάνα μια μέρα και λέει, ρε πάτε, αλήθεια εμπιστεύτηκες, αρχισέφ, αρχιμαγείρισε την κόρη μου για αυτό το Σαββατοκυριακό. Λέω, φερθέα, και τι να μην την εμπιστευτώ. Η ίδια μου τα ζήτησε. Αυτή λέει, εγώ στο σπίτι δεν την αφήνω μόνη της να κάνει τίποτε. Ε, ωραία λοιπόν, άμα δεν την αφήνεις ποτέ μόνη της να κάνει τίποτε, δεν θα κάνει καν στη ζωή της ποτέ τίποτε. Μάλιστα. Πάντα θα έχει ένα φόβο, εγώ δεν τα καταφέρνω. Μάλιστα. Και όχι μόνο η κόρη έκανε, αλλά λέω στην κόρη, όταν θα πει η μαμά, θα της έχουμε ένα πιάτο να δοκιμάσει. Δοκιμάζει λοιπόν και αρχίζει και τρώει. Και στην πορεία λέει, αποκλείεται ο πάτερ αυτό να το κάνει η κόρη. Λέω, αύριο να πεις να τη δεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Για να δεις πόσα ταλέντα έχει η κόρη σου, πόσα πράγματα μπορεί να πετύχει και εσύ στο σπίτι την έχεις ότι δεν ξέρει και δεν μπορεί τίποτα. Και το χειρότερο, ελπίζω μου ξέρεις ποιο είναι. Ποιο είναι. Ότι αν το παιδί το μάθουμε ότι δεν καταφέρνει τίποτα, πρώτον θα διαλέξει επάγγελμα το οποίο είναι αστείο, γελίο ή δεν θα διαλέξει και τίποτα. Ναι. Αφού εγώ δεν τα καταφέρνω. Ναι, ναι. Και δεύτερον, και ακόμα χειρότερα για μένα, θα το πω, θα το τολμήσω. Θα διαλέξει και αγόρι το οποίο είναι στα μέτρα της που της έχει βάλει ο παπάς και η μαμά. Αφού δεν αξίζω, αφού δεν αξίζω, αφού δεν είμαι, ποιος άντρας θα γυρίσει να με κοιτάξει, έτσι λένε πολλοί μπαμπάδες δυστυχώς. Τότε αυτή θα αφαιρθεί να την κοιτάξει ο χειρότερος για να την εκμεταλλευτεί και να νομίζει ότι έτσι προσφέρει και αυτή η αγάπη και έρωτα σε κάποιον. Ενώ αν πιστεύει στον εαυτό, αν πιστεύει στα προσόντα, αν πιστεύει στη ζωή, αν πιστεύει και στο Θεό τη, τότε θα αφαιθεί και θα ψάξει να διαλέξει εκείνον που της αξίζει. Και της αξίζει πάντα ο καλύτερος.
Βεβαίως, αλλά Παπαχρήστο μου, βεβαίως και όλα ξεκινούν από την οικογένεια, από τους γονείς. Αλλά και οι γονείς δεν έχουν εγχειρίδιο μπροστά τους καλών τρόπων και καλής εκπαίδευσης και διαγωγής των παιδιών, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο που να το ανοίξουν και να πούνε «Εδώ πρέπει να κάνω έτσι για να βγει καλό το παιδί μου. Εδώ πρέπει να κάνω έτσι». Υπάρχουν και κάποια λάθη που γίνονται. Πόση αλήθεια βγάζεις με αυτά τα λόγια σου, Ελπίδα. Πόση αλήθεια ότι κανένας μας δεν νοιάζεται να φτιάξει γονείς οι οποίοι να αντέχουν μέσα τους, να αφήσουν τα πράγματα πιο ελεύθερα, να δώσουν στο παιδί τους να καταλάβουν ότι μπορεί. Γι' αυτό και είπαμε φέτος ότι τα θέματα θα είναι γύρω-γύρω από την οικογένεια, ναι, από το παιδί, από τις σχέσεις τους. Mm-hmm. Μπορεί να ακούγονται λίγο τετριμένα. Αυτά φτιάχνουν την κοινωνία μας όμως. Σωστά. Αν δεν φτιάξουμε σχέσεις τέλειες, υπέροχες, απίθανες, ζωντανές, δυνατές των παιδιών με τους γονείς τους, των παιδιών με τα αδέρφια τους και μετά των παιδιών με την κοινωνία, οι κοινωνίες θα χτυπιώνται από το ένα πρόβλημα στο άλλο, από το ένα διέξοδο στο άλλο. Και μετά, όταν ένα παιδί, όταν ένας γονιός, όταν ένας άνθρωπος στην κοινωνία νιώθει ότι δεν τα καταφέρνει, ότι τον πλακώνουν τα προβλήματα, τον πλακώνουν τα διέξοδα, ότι δεν έχει δυνάμεις, δυστυχώς καταφέρνει πού? Σε εκείνες τις ουσίες, εκείνα τα πράγματα που την απελπισία την νικάνε. Ποια είναι αυτά? Είναι το αλκοόλ, είναι οι χημικές ουσίες, είναι η εξάρτηση από το ίντερνετ. Πάει ένα παιδί που φοβάται να φτιάξει ζωντανές σχέσεις, πάει και φτιάχνει σχέσεις μέσα από το ίντερνετ. Ναι. Έχω, λέει, έχω σχέση και ρωτάς από πού είναι το κορίτσι. Από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Βρεθήκατε ποτέ? Όχι. Όχι. Α, ναι, βρισκόμαστε κάθε ώρα μέσα από το ίντερνετ. Μάλιστα. Και ζουν το ίντερνετ και κάνουν έρωτα από το ίντερνετ και μιλάνε από το ίντερνετ και κάνουν όνειρα από το ίντερνετ και το ξέρουν και τα δυο ότι δεν θα συναντηθούν ποτέ. Mm-hmm. Αρρωσταίνουν τα πράγματα, αρρωσταίνει η ζωή, κλείνεται στον εαυτό του σε ένα δωμάτιο και επικοινωνεί με το σύγχρονο. Το ίντερνετ βεβαίως... Βεβαίως αναπόφευκτα, Παπαχρήστο μου, είναι μέσα στη ζωή μας. Τέλειο, καρδούλα μου. Μα και εμείς το χρησιμοποιούμε και αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή. Το χρησιμοποιούμε για να μιλάμε. Έτσι, και ακριβώς. Εγώ κάθε μέρα βγάζω ένα βιντεάκι και είναι στη σελίδα μου, να το πω. Βεβαίως. ΠΑΟΚ. Μπορεί να βρείτε κάθε μέρα ένα βιντεάκι. Τέλεια, τέλεια τα βιντεάκια σας. Είναι φανταστικά που φτιάχνουν τη μέρα. Θα δείξουμε. Τα βλέπεις κάθε μέρα. Θα δείξουμε. Σχεδόν κάθε μέρα, ναι, θα δείξουμε όμως την επόμενη, τώρα που μου το θυμίσατε, την επόμενη Παρασκευή θα δείξουμε και βιντεάκι εδώ. Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή, λοιπόν, να έχουμε χαρά, ευτυχία και τρέλα. Έτσι, ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Χαρά, ευτυχία και τρέλα. Το τελευταίο μπορώ να το διδάξω με βεβαιότητα. Την τρέλα μου μπορώ να τη διδάξω. Ναι. Να τη διδάξω και να την χαρώ κιόλα. Αχ, αυτό το χαμόγελό σας, αχ, αυτό το χαμόγελό σας, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση δύναμη μου δίνει και πόση θετική ενέργεια. Και όχι μόνο εμένα, εντάξει. Φαντάζομαι και σε όλους τους τηλεθεατές. Μου έλεγε Γερο Παΐσιος. Όταν το ρωτούσα γέροντα τι να διδάσκω, τι να λέω στα παιδιά, στο σχολείο, στο κήρυγμα, στους φίλους μου. Την τρέλα σας. Και τι μου έλεγε. Παιδάκι, ποιος ακούει λόγια σκέτα. Τι θέλουν τότε γέροντα τα λόγια? Ό,τι μπορείς να πετύχεις, παιδί μου, με ένα χαμόγελο, με ένα χάλι. Έτσι. Και μια αγκαλιά. Δεν μπορείς να τα πετύχεις με όλα τα κηρύγματα του κόσμου. Μάθαμε, μόλις, τα παιδιά μας τι είναι η αγκαλιά.
τι είναι το χαμόγελο, τι είναι η ευτυχία, τι είναι η αισιοδοξία. Ή μας βλέπουν μέρα νύχτα να γκρινιάζουμε, να φωνάζουμε, να διαμαρτυρόμαστε, να απελπιζόμαστε. Και ξέρετε, επειδή εύκολα γεννιέται η σκέψη όταν τα λέει κάποιος αυτά και τα ακούει, ότι ναι, αλλά τα προβλήματα που έχουμε, αφού η χαρά και η ευτυχία είναι συνδυασμένη με το να τα έχουν όλα λιμένα, τότε αυτοί που τα έχουν όλα λιμένα, γιατί δεν είναι κατά ανάγκη χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και χαμογελαστοί? Έλαντε. Έχω δει ανθρώπους χαμογελαστούς και χαρούμενους και ευτυχισμένους με τα ελάχιστα που έχουν. Έτσι, ακριβώς. Και έχω δει ανθρώπους δυστυχισμένους και απελπισμένους και φοβισμένους, ενώ έχουν τα πάντα στη ζωή τους ή τουλάχιστον τα πάντα. Νομίζουν ότι τα έχουν. Σχετικό. Ναι. Νομίζουν. Αν δεν έχεις λοιπόν χαρά, ευτυχία και ζωή μέσα σου, δεν γίνεται να είσαι ευτυχισμένος. Και αυτά όλα έρχονται αν άνθρωπος παλέψει με τον εαυτό του και τον βάλει σε τάξη. Και όπου δεν μπορεί μόνος του, υπάρχει ο Χίψη, ο Παχρίστος, και μέσα από αυτό υπάρχει ο Θεός μας. Που μας θέλει τρεις χαρούμενους, τρεις ευτυχισμένους, να πετάμε, να χαιρόμαστε, να απολαμβάνουμε τη ζωή. Γι' αυτό μας έχει δώσει τόσα κομμάτια ζωή και χαρά και ευτυχία και αγάπη και έρωτα. Ακριβώς. Και τρεις τελείες, γιατί θα συνεχίσουμε την επόμενη Παρασκευή. Αυτά διώχνουν το φόβο. Έτσι. Ακριβώς. Παπαχρίστο μου, σ' αγαπάω, αγαπώ σε. Είπα θα το λέω κυπριακά, σας το λέω κυπριακά που ξέρετε ότι... Έτσι. Σας αγαπάμε. Καλό Σαββατοκυριακό. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς και η οικογένειά σας, την αγάπη μας. Τα φιλιά μας, την επόμενη Παρασκευή μαζί. Γεια σας. Να είστε καλά, Ελπίδα μου. Γεια σας. Με αυτό το χαμόγελο εγώ θα μείνω. Με αυτό το ωραίο χαμόγελο που μου δημιουργεί κάθε φορά η συνάντηση και η συζήτηση μαζί με τον αγαπημένο μας Παπαχρίστο. Λοιπόν...